Καλησπέρα και από μένα, ναι. Καλησπερίζω όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ και ακολουθάτε τον αθλητικό όμιλο της Μυκόνου, τον οποίο είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα, το βλέπω, και μια δύσκολη ώρα για πολλούς, γιατί ο αθλητικός όμιλος έχει αρκετά περισσότερα παιδιά, έχει 650 παιδιά στην ενεργεία, αθλούνται καθημερινώς, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε εδώ σήμερα, τους πατέρες, τον Δήμαρχο τον κύριο Κουκά, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, τους νέους και τους πριν δημάρχους, τον κύριο Βερόνη, που βρίσκονται εδώ και παρακολουθούν το έργο μας. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους γονείς τουλάχιστον που έρχονται και πολύ βοηθάνε το σύλλογο και τα παιδιά τους για να μην αθλούνται από μικρά παιδιά τα οποία φεύγουν από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ, και αθλούνται και μεγαλώνουν πραγματικά σωστά. Αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΟ Μυκόνου, τον κύριο Σταμάτη Δαχτυλίδη, που έχει πάρει ένα μεγάλο βάρος των ακαδημιών των τον Νίκο τον Δαχτυλίδη, τον οποίο βοηθάει πάρα πολύ, τον Αλέκο τον Αγγελετάκη, τον Λορέτζο τον Φρέρι, τον Αναστασιάδη τον Ιωάννη και άλλους πολλούς που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πέτρο τον Καβρούτα. Να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές και που λειτουργούν και λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα και καλά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δάρα και όλους τους υπόλοιπους που ακολουθούν τον ΟΑΟ Μυκόνου και σε κάθε τη γραμματεία του ΟΑΟ Μυκόνου, τα κορίτσια, όλους όσους βοηθάνε τον ΟΑΟ Μυκόνου, γιατί είναι πάρα πολλοί και δεν μπορώ να τους πω όλους, και αν θα τους πω θα ξεχάσω κάποιους και μπορώ να παρεξηγηθούμε. Όλους που βοηθάνε τον ΟΑΟ Μυκόνου, είτε οικονομικά είτε ηθικά, και όλοι οι μυκονιάτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις στα γήπεδά μας αυτό τον καιρό. Θα σας τα πει ο Δήμαρχος περισσότερο και για τις εγκαταστάσεις καινούργιες που προέρχονται και έρχονται. Θα σας τα πει ο Δήμαρχος τα υπόλοιπα που τα ξέρει καλύτερα. Όχι, θα δώσω το μικρόφωνο στον Δήμαρχο να συνεχίσει. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους γονείς, όλους τους μυκονιάτες. 9 Μαρτίου θα είναι η χωριοσπερίδα του αποκριάτικη του ΟΑΟ Μυκόνου στο Ζενίτ, στο κάμπο Παραδείσο δίπλα. Θα κάνουμε κάποιες βραβεύσεις και θα σας περιμένουμε όλους εκεί να περάσουμε μια όμορφη βραδιά και να τα πούμε καλύτερα και πιο αναλυτικά εκεί. Ευχαριστώ πολύ.